10 ολόκληρα χρόνια μετά τη μεταφορά των δικαστικών φυλακών Χανίων στην Αγιά, το κτίριο παραμένει σε εγκατάλειψη. Άστιγοι βρίσκουν κατά καιρούς καταφύγιο στους προσβάσιμους χώρους του, ενώ χθες μία ακόμη πυρκαγιά που κατασβέστηκε άμεσα ήρθε να επαναφέρει την ανάγκη αξιοποίησής του. Υπήρχε και κίνδυνος, εάν ο Δήμος Χανίων δεν είχε μεριμνήσει για να γίνει αποψήλωση εδώ πέρα, να πάρει φωτιά και το δασάκι δίπλα και να καούν και εδώ πέρα και τα δικαστήρια. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων έχει εδώ και χρόνια διατυπώσει το αίτημά του το κτίριο που βρίσκεται ενότια του δικαστικού μεγάρου να παραχωρηθεί για την αποσυμφόρηση των δικαστικών υπηρεσιών και κυρίως για τη φιλοξενία των αρχείων των δικαστήριων. Τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πλήρης αδυναμία να τοποθετηθούν οπουδήποτε, έχουν γεμίσει διάδρομο, έχουν γεμίσει τα πάντα, τα γραφεία και έχει υποχρεωθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων για να λειτουργήσουν αυτά τα δικαστήρια να μισθώσει σαν σύλλογος 2 διαμερίσματα. Στο τελευταίο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου προς το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων η απάντηση ήταν θετική υπό προϋποθέσεις. Αποδέχεται εν τέλει, αποδέχεται το ΤΑΧΘΙΚ, αρκεί προς τούτο να συμπράξει και οι ΑΕ κτηριακές υποδομές, ο χώρος των διοικητικών υπηρεσιών του συγκεκριμένου δικαστικών φυλακών που είναι προς το δυτικό μέρος, που μπορούν άμεσα να φιλοξενήσουν το αρχείο, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί. Προκειμένου δε η μεταφορά των αρχείων των δικαστηρίων να προχωρήσει άμεσα, ο Δικηγορικός Σύλλογος δηλώνει διατεθειμένος να καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος αποκατάστασης της εν λόγω πτέρυγας.